Καλημέρα σας. Είναι τιμή για μένα να είμαι ομιλητής σε ένα χώρο που οι παρευρισκόμενοι δεν έχουν καμιά αμφιβολία, έχουν εντρυφήσει στο θέμα, ίσως και η πλειοψηφία εξημών πολύ περισσότερο από μένα. Εν τούτης, νομίζω ότι μπορώ να συμβάλλω στη συζήτηση που προκύπτει, γιατί είναι ένα ζήτημα που, όπως έχει λεχθεί και από τον Επίτροπο, δεν αφορά μόνο τις χώρες της περιοχής, δεν αφορά ίσως μόνο την Ευρώπη, αλλά είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Δυστυχώς οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι, επηρεαζόμαστε φυσιολογικά, θα έλεγα, από τις εικόνες. Οι εικόνες γεννούν γεγονότα. Και η φωτογραφία του μικρού νεκρού παιδιού στις αχτές της Τουρκίας ξεσήκωσε ένα κύμα συμπαράστασης προς τους πρόσφυγες ή τους οικονομικούς μετανάστες που φεύγουν και αναζητούν τις πύλες εισόδου προς την Ευρώπη. Εν τούτης, οφείλω να σας πω αυτό που δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι όλοι έχουμε σκεφτεί. Υπάρχουν και εικόνες που δεν έχουμε δει, αλλά υπάρχουν. Έχω πει και άλλες φορές και στενοχωριούμαι να το επαναλάβω ότι και σε αυτή την αίθουσα μπορεί να μην υπάρχει κανένας από μας που να μην έχει φάει ψάρι από τη Μεσόγειο, το οποίο ψάρι έχει φάει ανθρώπινο κρέας. Οι νεκροί στις θάλασσες της Μεσογείου ξεπερνούν πια τις μερικές χιλιάδες. Είναι ντροπή, πολύ μεγάλη ντροπή για την ανθρωπότητα, το γεγονός ότι δεν διείδε τις εξελίξεις ή πολλοί συνέβαλαν στο να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις και πολύ περισσότερον ή πολύ λιγότερον η Ευρώπη δεν κατάφερε μέχρι στιγμή στο βαθμό που θα ήθελε ή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χώρο υποδοχής αυτών των ανθρώπων εις ανάδειξη για πρώτη φορά παγκοσμίως της ιδέας, της σκέψης ότι η πολιτική μπορεί να είναι και ηθική. Γιατί αυτό που απουσιάζει είναι η ηθική στην πολιτική μας. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο ακραίο ή υπερβολικό, αλλά δεν θα υπάρξει μέλλον στην ανθρωπότητα εάν αρχηγοί κρατών, σε συνεργασία ο ένας με τον άλλον, γιατί ίσως δεν μπορεί κανείς μόνος του, δεν καταφέρουν να αναδείξουν σαν υποχρέωση απέναντι στους πολίτες του κόσμου αυτής της ιδιότητας. Πρόσφατα παρακολούθησα μια συνέντευξη του κυρίου Κάμερον σε ένα Άγγλο δημοσιογράφο, ο οποίος δημοσιογράφος ήταν πάρα πολύ ικανός στο να εκμεύσει την πραγματική σκέψη του Πρωθυπουργού. Η ερώτηση ήταν για την πιθανότητα αποκεφαλισμού και στη συνέχεια σταύρωσης, παρακαλώ, σε δημόσια θέα ενός νέου παιδιού Σαουδάραβα, διότι την εποχή που ήταν έφηβος συμμετείχε σε μια διαδήλωση και κατηγορείται ότι ήταν από τους πρωτεργάτες. Σήμερα ο νέος αυτός είναι λίγο μετά τα 21 και ανά πάσα στιγμή επικρέμματε η λαβή της πάθας πάνω από το κεφάλι του και δεν μιλά κανένας. Τώρα μου πείτε για έναν άνθρωπο. Η σωτηρία της ζωής ενός νέου ανθρώπου, ναι, είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας. Ερωτώμενος λοιπόν, επανερχόταν συχνά ο κύριος Κάμερον στην επωδό ότι η Βρετανία είναι ενάντια στη θανετική καταδίκη και ότι ενημέρωσαν γι' αυτό τη Σαουδική Αραβία. Επανήλθε ο δημοσιογράφος, επανέλαβε ο κύριος Κάμερον, επανήλθε ο δημοσιογράφος, επανέλαβε ο κύριος Κάμερον και στην επιμονή του δημοσιογράφου, μα επιτρέπετε να αποδέχεστε η Σαουδική Αραβία να προεδρεύει συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς είναι δυνατόν να μου λέτε ότι υπερασπίζεστε την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θανατικές καταδίκες. Κάτω από αυτή την πίεση τι είπε? Θέλετε να σας πω γιατί? Διότι, του λέει, η Σαουδική Αραβία μας δίνει τέτοιες πληροφορίες
για να είμαστε εμείς ασφαλείς. Εάν αυτό εμπεριέχει οποιοδήποτε ίχνος ηθικής, για να μην πω ότι εμπεριέχει όλο το βάθος της πολιτικής ανηθικότητας, δεν ξέρω εάν ελπίζει κανείς ή δικαιούται να ελπίζει ότι οι ηγέτες της Ευρώπης σήμερα μπορούν να σηκώσουν ανάστημα και να οργανώσουν μια εικόνα τέτοια απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα που να σπρώξει λίγο την ανθρωπότητα προς τα μπροστά. Λέγοντας αυτά, οφείλω να πω ότι σαν ιδέα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν στόχο, σαν προοπτική, σίγουρα είναι πιο μπροστά από το τι συνέβαινε στο παρελθόν και πρέπει αυτή η προσπάθεια να ενισχυθεί. Αλλά δεν βλέπω πόσο μάκρος χρόνου υπάρχει μπροστά μας για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Παρεπιπτόντως υπάρχει η δυνατότητα συλλογής υπογραφών ηλεκτρονικά στο ΑΒΑΣ, το ξέρετε όλοι, υπέρ της προσπάθειας να διασωθεί αυτός ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρθηκα πριν. Και από αυτό το βήμα καλώ όλους και στη συνέχεια εσείς πολλούς άλλους για να αποτραπεί αυτή η αισχρή πράξη. Τα ίδια συμβαίνουν στο Ιράν. Εκατοντάδες κρεμάσματα ετησίως στους γερανούς, σε δημόσια θέα. Και πήγε η κυρία Μογκερίνη, συνάντησε τον αρχηγό του Ιράν. Συμφωνώ να του πεις και για τις οικονομικές πιθανότητες συνεργασίας μετά την άρση των κυρώσεων. Χωρίς καμιά αμφιβολία να λεχθεί, αλλά να ψελίσεις δύο λέξεις για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Συρία έχουν λεχθεί σχεδόν όλα από τα μέσα ενημέρωσης, από τον Επίτροπο, τον φίλο μου τον Χρήστο Στυλιανίδη και από τον κύριο Παντελίδη. Τους βομβαρδίζουν πια οι πάντες. Του βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, ήρθαν οι Ρώσοι, υπάρχει Χεσμπολάχ, υπάρχει ΙΣΙΣ. Προχτές ένας ευρωβουλευτής είπε, δεν έκανε, λέει, αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συρία. Συμφωνώ, δεν έκανε. Αλλά υποψιάστηκα ότι εννοούσε να είχαμε κι εμείς έτσι ένα στρατό, να πηγαίνουμε να βομβαρδίσουμε κι εμείς. Εγώ δεν συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξελιχθεί σε ακόμα ένα στρατιωτικό προμαχώνα. Η δύναμη της Ευρώπης είναι η ιδεολογία της. Αυτοί που οραματίστηκαν όσοι την σκέφτηκαν πριν τόσες δεκαετίες και όσοι σήμερα αποτελούν ή αποτελούμε ακόμα πολιορκητικούς κρυούς αυτής της προσπάθειας. Και όχι αυτούς που οραματίζονται να εξελιχθεί και η Ευρώπη σε έναν τρίτον πόλο παγκόσμια στρατιωτικής δύναμης. Καταλαβαίνω και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρξε ποτέ εξουσία χωρίς στρατιωτική δύναμη. Αλλά θα μετακινηθεί ποτέ η ανθρωπότητα σε μια κατεύθυνση που οι άνθρωποι ένας-ένας μας όταν ξαπλώνουμε τη νύχτα να κοιμηθούμε ονειρευόμαστε αυτόν τον κόσμο. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένας γεωγραφικός χώρος, ένας πολιτικός κόσμος που μπορεί να οθήσει την ανθρωπότητα λίγο προς τα μπροστά, είναι αυτός της Ευρώπης. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση όσοι εργαζόμαστε στα θεσμικά όργανα αυτού του κόσμου να σπρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση του εξανθρωπισμού της ανθρωπότητας, διότι είναι ακόμα εκβαρβαρισμένη η ανθρωπότητα. Βομβαρδίζουν εδώ και ένα-δύο χρόνια ή πολεμούν διάφοροι την προσπάθεια του ΙΣΙΣ να καταλάβει γεωγραφικές περιοχές. Ξέρω βέβαια ότι αν δεν υπάρξει στρατός επί εδάφους, το μαθαίναμε και στο στρατό, αν δεν πατήσει μπότα, δεν υπάρχει ουσιαστική νίκη. Αλλά βομβαρδίζουν την ώρα που τα έσοδα του ΙΣΙΣ είναι από τα πετρέλαια. Διελιστήρια. Τα βλέπεις από το φεγγάρι τα διελιστήρια. Πώς γίνεται ότι δεν καταστρέφουν τη μηχανή του που παράγει χρήμα? Δεν έχω απάντηση πραγματικά. Υποψιάζομαι όμως ότι κάποιοι όταν είδαν το κακό να εξελίσσεται είδαν την πιθανότητα αναδιάταξης των συνόρων και για ένα διάστημα το άφησαν να συμβαίνει. Τώρα μπορεί να φύγει από τα χέρια τους. Μπορεί. Αλλά νομίζω ότι όταν είδαν το κακό να έρχεται, το άφησαν να έρχεται. Και πιθανόν τώρα να είναι εκτός των δυνατοτήτων
γρήγορης αναστολής. Η Τουρκία. Σκέφτομαι και φοβούμαι να το πω, νομίζω ότι κάποιοι άλλοι το ελπίζουν, γι' αυτό εγώ φοβούμαι να το πω, ότι μετά την Αραβική Άναξη που την ακολούθησε ο Αραβικός χειμώνας, μπορεί να έχουμε τον τουρκικό χειμώνα. Και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό, βεβαίως πρώτα απ' όλα για τον τουρκικό λαό και συνακολούθα για τις χώρες της περιοχής και για μας. Είναι γι' αυτό που και οι δύο ηγέτες, αν πρέπει και εγώ να πω δύο φράσεις για τον Κυπριακό, να μην νομίζουν ότι έχουν πάρα πολύ χρόνο μπροστά τους. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει αύριο και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει στην Τουρκία. Έχει διαρραγεί ο κοινωνικός ιστός της Τουρκίας. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά μεγαλωμένων σε οικογένειες κοσμικές που χάνονται τα απογεύματα και ανακαλύπτουν οι γονείς ότι πηγαίνουν σε σχολεία εκμάθησης του βαθαίως Ισλαμισμού, οι οποίοι στρατολογούνται στη συνέχεια στη Συρία. Και βεβαίως η δολοφονία 100 και πλέον ανθρώπων σε ειρηνική διαδήλωση δεν επιτρέπει να σκέφτεται κανείς ότι μπορεί η Τουρκία εύκολα να αποβεί χώρο σταθερότητας. Μαζί βέβαια με το κουρδικό ζήτημα που αναδεικνύεται ξανά σε ένα καρδιακό πρόβλημα, αν μπορώ να το πω έτσι, για την Τουρκία. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξωτερική πολιτική, ασφαλώς δεν θα πω ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, αλλά ένα κοινοβούλιο με 28 κράτη, με τα συμφέροντα όπως ανέδειξα ακροθυγός των κρατών μελών, με 8 πολιτικές ομάδες, επιτρέψτε μου ακόμα να πω, με τους μισούς και πλέον ευρωβουλευτές διορισμένους, με λίστα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που είναι 30 χρόνια και ποδηγετούν τις εξελίξεις. Είναι εκπρόσωποι επιτροπών, προεδρεύουν επιτροπών και καθορίζουν πολιτική γραμμή, είναι και του βάθους της πορείας και των δυνατοτήτων που ανέπτυξαν επαφής με τα κέντρα που παίρνουν τις αποφάσεις ή που σκέφτονται τις αποφάσεις μέσα στο Κοινοβούλιο ή μέσα στην Κομισιόν κυρίως. Ο θεσμικός ρόλος του Κοινοβουλίου, και κλείνω με αυτό, από της πραγματικότητας δεν επιτρέπει ουσιαστική συμμετοχή. Δεν θα πω όμως ότι δεν γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης από πάρα πολλούς ευρωβουλευτές, με συνεχή αιτήματα να έχουμε ρόλο και παρουσία στις αποφάσεις που λαμβάνονται ως αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια κρίση, προσφυγική κρίση, μεταναστευτική κρίση. Ο κάθε άνθρωπος έχει ρόλο να διαδραματίσει εάν αναλάβει μέσα του την πίστη ότι το μέλλον της ανθρωπότητας αφορά τον κάθε ένα από εμάς. Κλείνω με μια φράση του Καζαντζάκη που είπε «Εάν χάνεται ο κόσμος, να σκέφτεσαι ότι φταίς εσύ». Με αυτά σας ευχαριστώ πολύ.